Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που βρίσκεται πάντα στον πλευρό των εργαζομένων και πρωτοστατεί στους αγώνες τους. Το Δήμαρχο Λοκρών, τον Αντιδήμαρχο, τον Επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης και όλους τους άλλους που παρευρίσκονται και μας συμπαραστέκονται στον αγώνα μας. Οι μέρες που έρχονται θα είναι δύσκολες για όλους. Αυτός εδώ ο τόπος όμως ξέρει να αγωνίζεται, έχει εμπειρία από αγώνες. Θυμάμαι μικρός τον αγώνα του 77, τη μαζική συμμετοχή και την ενότητα των κατοίκων όλης της περιοχής, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον ποδοσάκι, τον ιδιώτη, το κράτος, το κεφάλαιο, τον καπιταλισμό. Όλοι μαζί ενωμένοι σαν μία γροθιά, μαθητές, εργάτες, αγρότες, μαγαζάτορες, εναντιώθηκαν στο ρουσφέτι τις απειλές, τον εκβιασμό, την τρομοκρατία. Τότε στόχος του αγώνα ήταν η καλύτερη ποιότητα ζωής. Τα καταφέραμε. Σήμερα το παλεύουμε για την επιβίωσή μας, για την ύπαρξη του μεροκάματου, για το μέλλον των παιδιών μας. Παλεύουμε να ανατρέψουμε την τροπολογία που υπαγορεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βρήκε ευήκοα ότα από την ελληνική πολιτεία και που έχει ως σκοπό είτε το κλείσιμο του εργοστασίου είτε τη συνέχιση της λειτουργίας του με το 1/3 των εργαζομένων και την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας από ξένα κέντρα. Οι εργάτες έχουν δώσει τη ζωή τους για αυτό το εργοστάσιο. Ποιος δεν έχει νεκρό αδερφό, φίλο, γνωστό ή συγγενή? 80 νεκροί, εκατοντάδες σακατεμένοι. Ακόμα και σήμερα συνέβη εργατικό ατύχημα, κάει και συνάδελφος στο καμίνι. Εκατοντάδες και οι νεκροί από τις επαγγελματικές ασθένειες. Όμως αυτοί αδίστακτοι θέλουν να μας τελειώσουν. Ντροπή. Σκέφτεστε να βγαίνουμε στην παραλία και να βλέπουμε το εργοστάσιο με τους περισσότερους από μας άνεργους ή το βράδυ το σκοτεινό αυτό όγκο σαν το χάρο χωρίς ούτε ένα φως. Θα βασιστούμε στην προτροπή του κυρίου Χατζηδάκη ότι θα βρούμε αλλού δουλειά αφού είμαστε εξειδικευμένοι εργάτες? Πού αλλού? Τη στιγμή που οι άνθρωποι απολύονται, επιχειρήσεις κλείνουν ή εφαρμόζεται και η εκπεριτροπή σε εργασία. Οι συνθήκες είναι δύσκολες, αλλά όλοι μαζί ενωμένοι, ο λαός της περιοχής, φορείς, δήμοι, περιφέρειες, να σταθούν στον πλευρό των εργαζομένων, να δώσουμε ένα ηχηρό παρόν στο συλλαλητήριο στις 13 του Ιούνιου στην Αθήνα. Γιατί λίγο πολύ σκετίζονται και ζουν από τη Λάρκο. Να δώσουμε να καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι με τα ψέματά τους δεν μπορούν να συκοφαντούν και να εκβιάζουν τους εργαζόμενους. Σας καλώ όλους να σταθούμε δίπλα στα σωματεία στις 13 του μηνός να κάνουμε το Σύνταγμα να συστεί από το σύνθημα «Κάτω τα χέρια από τη Λάρκο». Η ιστορία έχει δείξει ότι με αγώνες και θυσίες πάμε μπροστά. Η Λάρκο ανήκει στους εργάτες. Όλοι για έναν και ένας για όλους. Καλούς αγώνες. Ευχαριστώ.